Σωτήρη Μελάησα από τους ανθρώπους που ήσουν από κοντά από την αρχή, έτσι, έτσι. Και παίκτης και προπονητής. Πες μου λίγο πώς ξεκινήσατε και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και πώς αισθάνεσαι. Καταρχήν θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ περήφανος. Ήταν μεγάλη μου τιμή να συνεχίσω το έργο που άφησε ο Νίκος. Το βάρος ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Το αποτέλεσμα ήταν ευτυχές. Θέλω να ελπίζω ότι αυτή η ομάδα θα έχει και συνέχεια. Ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο. Πού αφιερώνεις το μετάλλιο? Το μετάλλιο θέλω να το αφιερώσω σε πολύ κόσμο. Καταρχήν στον υπέροχο κόσμο του νησιού. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Βλάχο, τον κύριο Χρήστο Βλάχο, ο οποίος ήταν αρρωγός όλη αυτή την προσπάθεια, από την αρχή της προσπάθειας. Τον κύριο Μοσχάκη Νίκο επίσης. Διότι χωρίς αυτούς η ομάδα θα πήγαινε πουθενά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες μου, γιατί σαν συμπαίκτες τους βλέπω και όχι σαν παίκτες, σαν προπονητής. Θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο, την Έλληνα Σαμαρά, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την τιμή που μου έκανε. Και τι να πω, εύχομαι να υπάρχει συνέχεια, εύχομαι να υπάρχει συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Για την Α2 βλέπεις να μπορεί η ομάδα να μείνει? Κοιτάξτε, η Α2 είναι μια τελείως διαφορετική κατηγορία. Όσοι έχουμε παίξει το ξέρουμε, είναι δύσκολο, ένα κριτικό νησί χρειάζεται ανθρώπους, χρειάζεται στήριξη. Θα δούμε. Ευελπιστώ να έρθουν περισσότεροι άνθρωποι να αγκαλιάσουν το άθλημα ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.